τώρα σε ένα αθλητικό ζήτημα το οποίο και πέρσι μα απασχόλησε αρκετά, αλλά φαίνεται πω το ξεπεράσαμε. Επανέρχεται φέτο. Κουσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Φάνηκε όπω είπε πω το ξεπεράσαμε. Δεν το ξεπεράσαμε τελικά. Ο Εθνικό Αλεξανδρούπολη είναι έτοιμο να περάσει στην αφάνεια και μιλάμε βέβαια, δεν μιλάμε για όλο το σύλλογο, για να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για το τμήμα βόλη. Το ιστορικό αυτό το τμήμα βόλη που έχει φέρει τόσε διακρίσει και επιτυχίε. Λέγαμε και μαζί. Πριν από λίγους μήνες, ότι υποβιβάστηκε από την Pre-League, στην οποία προβιβάστηκε την περασμένη χρονιά. Ε, μετά την ήττα από τον Πανερθραϊκό, τη μοιραία ήττα εδώ μέσα στην έδρα του. Να θυμίσουμε ότι είχε, είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι στην Αλεξανδρούπολη, είχε νικήσει στην Νέα Ερυθρέα και στη συνέχεια ήρθε ο Πανερθραϊκό και επικράτησε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Από τότε οι δικέ μα πληροφορίε έλεγαν ότι ο Εθνικό πολύ δύσκολα θα παίξει. Ε, ακόμα και στην Α2 όσο περνούσε ειδικά ο καιρό φαινόταν ε, αυτό στο κομμάτι του ρεπορτάζ και τελικά μέσω της ε, γενικής προκήρυξης των πρωταθλημάτων που κοινοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισσες ε, γίνεται γνωστό πως ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης μαζί με ακόμη ένα σωματείο και μπορούμε να δούμε την κάρτα από την προκήρυξη για να δούμε ακριβώ τι ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Ο Εθνικό Αλεξανδρούπολη λοιπόν και ο Πάθ Περσέα επέλεξαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του παράγραφο Β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωση και Διεξαγωγή Πρωταθλημάτων να αγωνιστούν σε χαμηλότερη α, κατηγορία. Τα σωματεία παραπέμπονται για την επιβολή των προβλεπόμενων στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωση και Διεξαγωγή Πρωταθλημάτων Ποινών. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΟΠΕ θα αποφασίσει αν θα συμπληρώσει την κατηγορία ή Να. όχι. Αυτό αν θα, σημαίνει... αν θα ανέβουν δηλαδή άλλα δύο σωματεία ε, για τη θέση του ή αν θα παραμείνουν και νέε οι θέσει. Άρα ο εθνικό θα παίξει στο τοπικό. Ο εθνικό θα παίξει στο τοπικό, στη λεγόμενη Β Εθνική, που ουσιαστικά είναι το πρωτάθλημα τη Ένωση Σωματείων Πετοσφαίριση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ε, σε ένα πρωτάθλημα με 5-6 ομάδε. Από εδώ μέχρι τις Σέρες. Αυτό αποδεσμεύει τους αθλητές. Δηλαδή αν κάποιος αθλητής δεν ικανοποιείται από αυτό και είχε κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω τι γίνεται στον πόλεμο. Δεν υπάρχει πλέον. Ο, ο οποιοδήποτε αθλητή μπορεί να, να κάνει ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει υποβιβαστεί ε, και δεν, δεν, επιλέγει να παίξει στην Α2 εθνική κατηγορία, μιλάμε πλέον για ε, τελείως τελείω τεχνική κατηγορία, Θέλω τοπικό πρωτάθλημα. Να σε ρωτήσω, ε, έγινε κάποια συνέντευξη τύπου, επειδή τα ξέρει καλά τα αθλητικά. Έγινε κάποια συνέντευξη τύπου, ενημερώθηκε. Ε, ο φίλαθρο κόσμο τη περιοχή για αυτή την απόφαση, κάποια γενική συνέλευση, κάτι συνέβη ώστε να πάρθει η απόφαση ή είναι η απόφαση τη διοίκηση. Πώ ακριβώ γίνεται όλο αυτό. Να πούμε καταρχά ότι η ανακοίνωση αυτή από πλευρά τη Ομοσπονδίας αρχικά είναι πάρα πολύ φρέσκια, βγήκε πριν από λίγε ώρε. Δεν έχει υπάρξει ακόμα φυσικά. Η απόφαση έχει πάρθει εδώ και αρκετέ ημέρε. Δεν περιμέναμε δηλαδή <coughs> με συγχωρείτε την Ομοσπονδία για να ναι. ε, πι... απλά το επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία. Ε, οπότε αυτό που μένει να δούμε είναι πότε θα γίνει αυτή η τύπου που αναφέρεις. Δεν έχει γίνει. Η απάντηση είναι όχι. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει για να ενημερωθεί και ο φίλαθλος κόσμος που αγαπάει και είναι τόσα, χρόνια, τόσα πολλά χρόνια κοντά στην ομάδα, να ενημερωθεί για ποιο λόγο λύθηκε αυτή η απόφαση, ο Εθνικό να μην λάβει μέρο ούτε καν ναι. στην Α2 εθνική κατηγορία, να μην στηριχτεί δηλαδή το βόλεϊ, το άθλημα το οποίο έχει φέρει στον Εθνικό τι μεγαλύτερε επιτυχίε του διαχρονικά. Στηρίζεται κάποιο άλλο περισσότερο, δηλαδή. Η στήριξη προ τα αθλήματα, τα 14 που έχει ο Εθνικό, θα έπρεπε να είναι ε, ίση προ όλα, ναι. όλα τα αθλήματα. Με την απόφαση αυτή που παίρνει ο Εθνικός, η Διοίκηση του Εθνικού και με, την, με τα όσα γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, όλες τι διακρίσεις που έχει φέρει το τμήμα, δεν φαίνεται Μέχρι. πως είναι η ίδια η αντιμετώπιση. Σε ευχαριστώ πολύ Κοσμά.